12 πυροσβέστες και 6 οχήματα έδωσαν την μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δημοτικό Σχολείο του Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά στις Σέρες. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ξεκίνησε από την πίσω πλευρά του κτηρίου και γρήγορα επεκτάθηκε. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα απορρίμματα και τα ξερά χόρτα στην αυλή του σχολείου, με τις φλόγες να φτάνουν στη σκεπή. Σήμερα ήρθαμε εδώ, όπως βλέπετε, μαζί με τους μηχανικούς του Δήμου για να δούμε την επόμενη μέρα τα προβλήματα, τι ακριβώς δημιούργησε η φωτιά. Ευτυχώς, από ό,τι μας λένε και τα παιδιά, δεν μπήκε μέσα στις αίθουσες για να καταστραφούν οι αίθουσες και ο εξοπλισμός. Είναι μόνο στη στέγη. Θα δούμε όλα τα προβλήματα. Θα ξεκινήσουμε άμεσα για να είμαστε έτοιμοι με την έναρξη σχολικής χρονιάς, να μην έχει πρόβλημα το σχολείο. Οπότε μέλημα του Δήμου είναι να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές ώστε στην έναρξη να λειτουργήσει το σχολείο. Ναι, φυσικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι το σχολείο θα λειτουργήσει. Ωραία. Από εκεί πέρα ο Δήμος θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε με ασφάλεια τα παιδιά να έρθουν χωρίς κάποιο πρόβλημα. Ναι, θα δούμε την πυροσβεστική πρώτα, το πόρισμα της πυροσβεστικής και από εκεί πέρα θα ξεκινήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και αφού λύσουμε και το οικονομικό, έτσι, γιατί όπως... Καλά θα το βρείτε το οικονομικό για αντιδήμαρχε τώρα, όσο και να είναι. Εντάξει, όλα είναι όμως, θέλουν δουλειά, αλλά σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι στον αγιασμό. Έχετε κάποια ενημέρωση για το πώς ξεκίνησε η φωτιά? Θα αφήσουμε λίγο την πυροσβεστική, θα βγάλει το πόρισμα πρώτα η πυροσβεστική και μετά θα πούμε πολλά περισσότερα. Παρά το γεγονός ότι χθες το βράδυ οι φλόγες ήταν πάρα πολύ δυνατές και πραγματικά μας επηρέασαν ψυχολογικά όλους, η πρώτη εικόνα σήμερα δείχνει ότι η καταστροφή δεν έχει περάσει, τουλάχιστον με την πρώτη μακροσκοπική ματιά. Πρέπει να έρθει κάποιο ειδικό μηχάνημα, να γίνει μια τομή με κάποιο μηχάνημα το οποίο θα δείξει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πλάκα οροφής, γιατί αυτό που έσωσε το σχολείο είναι η ύπαρξη της πλάκας οροφής. Εάν δεν υπήρχε αυτή, η φωτιά θα κατέβαινε και στις αίθουσες και προφανώς θα πήγαινε και στους άλλους χώρους του σχολείου. Εκτιμώ ότι σήμερα, αύριο θα έχουμε μια τελική εικόνα. Περιμένουμε βέβαια και το ανακριτικό της πυροσβεστικής από τους αξιωματικούς της ελληνικής πυροσβεστικής σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία για να μας δώσουν μετά το ελεύθερο να προβούμε στον καθαρισμό της σκεπής. Εντάξει, τώρα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρώτον εκτιμούμε ότι θα χρειαστούν αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την καταστροφή που υπέστη η σκεπή, η κεραμοσκεπή. Σε κάθε περίπτωση όμως το σχολείο θα ξαναγίνει όπως το παραδώσαμε πριν από 2 χρόνια στα εγγένεια με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Μέσα πάντως δεν έχουν επηρεαστεί αίθουσες καθόλου, δεν έχει πάθει τίποτα ο μηχανισμός, τα μηχανήματα που είχατε, ούτε η πυρόσβεση δεν άνοιξε μέσα. Ναι, η πυρόσβεση ανοίγει όταν γίνεται ανάγνωση κάποιων φαινομένων, δηλαδή καπνοί μέσα στο σχολείο δεν μπήκαν, γιατί οι καπνοί πηγαίναν προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Αυτό δείχνει ότι
Μπορεί και να τη γλιτώσαμε με ελαφριές μόνο εξωτερικές αμοιχές. Αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε την κατάσταση, γιατί μπορεί να αναπτύχθει και τέτοιο θερμικό φαινόμενο και τέτοιο θερμικό φορτίο που να έχει επηρεάσει την πλάκα της οροφής. Εκτιμούμε ότι δεν θα έχει συμβεί αυτό, αλλά αν έχει συμβεί, τότε μας βάζει σε άλλες πολύ βαρύτερες διαδικασίες. Εμπιστευόμαστε τόσο την πυροσβεστική, τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής και τους άντρες της πυροσβεστικής και τους αξιωματικούς του ΑΤΑΦ του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, οι οποίοι ήταν εδώ παρόντες από την πρώτη στιγμή με το που εκδηλώθηκε η φωτιά. Είναι μια διαδικασία η οποία προχωρά και θα μας πούν τα αποτελέσματά της. Θα προχωρήσετε και σε μήνυση κατά γνώστων κτλ. Ναι, αυτό σίγουρα θα γίνει από πλευράς του Δήμου, βέβαια μετά από τις υποδείξεις των αξιωματικών. Εσείς πόσα λεφτά έχετε να διαθέσετε τώρα για να πείτε ότι αύριο το ξεκινάω, κάνω μια απευθείας ανάθεση ως Δήμαρχος και λέω ότι μέχρι 20 Σεπτεμβρίου θέλω το σχολείο να είναι έτοιμο. Εμείς θα διαθέσουμε ως Δήμος όσα χρειάζονται.